Κύριε Λαμπρόπουλε, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή πρώτη φορά μετά τις γιορτές του Πάσχα. Να μας πείτε λοιπόν ποια ήταν τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν και τι αποφάσεις ελήφθησαν. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και καλός μήνας να είναι ο Μάιος. Καλός και με την επιστροφή στην κανονικότητα. Διαπιστώνω ότι οι εμβολιασμοί στην Αρκαδία προχωράνε με πάρα πολύ καλό ρυθμό και έτσι γίνονται και σε όλη τη χώρα. Και αυτό είναι το σημαντικότερο βήμα για να μπορούμε να μιλάμε για μια, όπως είπα και πριν, επιστροφή στους κανονικούς ρυθμούς ζωής, το συντομότερο δυνατό. Η Οικονομική Επιτροπή βεβαίως δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί απολύτως όλη την περίοδο του κορονοϊού και αυτό κάνουμε και συνέχεια τώρα. Να σταθώ σε μερικά από τα σημαντικότερα θέματα στα οποία πήραμε αποφάσεις σήμερα. Εγκρίναμε μάλιστα εκτός ημερησίας διατάξεως ομόφωνα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την δημοπρασία της κατασκευής του γηπέδου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας, ένα έργο με προπολογισμό 600.000 ευρώ και μια υπόσχεση την οποία είχαμε δώσει και προχωράμε άμεσα στην υλοποίησή της, μιας και είναι ένα αίτημα που η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων είχε για χρόνια. Κάναμε τη μελέτη, διότι δεν βρήκαμε μελέτη διαθέσιμη παρά μόνο τον χώρο στην Νεστάνη. Και προχωρήσαμε στη δημοπράτηση, της οποίας το αποτέλεσμα εγκρίναμε σήμερα. Σήμερα εγκρίναμε μια σειρά αποτελεσμάτων διαγωνισμών, έτσι ώστε μέσα στον καλό καιρό που υπάρχει από εδώ και στο εξής και για μερικούς μήνες να μπορέσουν να εκτελεστούν γρήγορα έργα. Εξίσου σημαντικό θεωρώ για την Αρκαδία το γεγονός ότι πήραμε δύο σημαντικές αποφάσεις για τη Μεγαλόπολη. Η μία έχει να κάνει με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για το έργο διαμόρφωσης της λαϊκής αγοράς της Μεγαλόπολης και του περιβάλλοντος χώρου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Και η δεύτερη είναι η προγραμματική σύμβαση για τις πλατείες στο Ψαθί και στην περιοχή των εργατικών κατοικιών. Ξέρετε πολύ καλά και το επιβεβαιώνουμε με τις αποφάσεις που παίρνουμε στην Οικονομική Επιτροπή, το ενδιαφέρον και την προτεραιότητα που δίνουμε στη Μεγαλόπολη για τους λόγους της απολιγνητοποίησης, όπου διοχετεύουμε πόρους με κάθε δυνατό τρόπο και όπου βεβαίως προσπαθούμε με επιτυχή μέχρι τώρα τρόπο να επιτύχουμε τον καθορισμό ειδικών προνομίων για όσους εγκατασταθούν στη Μεγαλόπολη, για όσους επιχειρηματίες εγκατασταθούν εκεί, αφού και εμείς κάνουμε το μερίδιο της δουλειάς που έχουμε να κάνουμε, τη βελτίωση των υποδομών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δύο προηγούμενα έργα. Βεβαίως, όπως και για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, πήραμε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων για έργα οδοποιίας. Στην Αρκαδία έχουμε να κάνουμε για το δρόμο Λεβίδη, Κανδύλα, Αρχαία, Νεμαία και για το δρόμο Ζάτουνα, Παλούμπα, Λυσαρέα, αλλά και για έργα συντηρήσεων και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, τόσο έργα συντηρήσεων της οδοποιίας, όσο και έργα αντιπλημμυρικά, έργα δηλαδή τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα ανάπτυξης της οικονομίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι η προσέλκυση επισκεπτών και η προσέλκυση επενδυτών στην περιοχή μας. Εξίσου σημαντικό έργο θεωρώ και το έργο της Διόλικου στην Κορινθία, ένα έργο με προϋπολογισμό 2.100.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, όπως και το γήπεδο, το έργο του γηπέδου του Μεσσηνιακού στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Να σταθώ μόνο σε δύο άλλες σημαντικές αποφάσεις για να μην σας ταλαιπωρώ. Η μία είναι η συμμετοχή της περιφέρειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας σχετικά με το έργο του λιμανιού του παραλίου Άστρους. Ένα έργο ολοκληρωμένο, το οποίο μετά από έλεγχο που έγινε τα περασμένα χρόνια έχει πάρθει μια καταρχήν απόφαση να ζητηθούν πίσω τα χρήματα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι για έναν μικρό Δήμο το να του ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση 3,5 εκατομμύρια ευρώ πίσω. Και πόσο βεβαίως σημαντικό είναι και για την περιφέρεια να συνδράμει το Δήμο της Βόρειας Κοινουρίας. Αυτό κάναμε. Αναθέσαμε σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο να παρασταθεί στο ελεγκτικό συνέδριο και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά προφανώς προς όφελος του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας για ένα έργο το οποίο είναι κομβικό αφενός, αλλά και για ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει ο Δήμος. Είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας. Το δεύτερο, ίσως το σημαντικότερο θέμα που αποφασίσαμε σήμερα, εκτός από την τουριστική προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου, ήταν η δημοπράτηση του έργου για το νοσοκομείο της Καλαμάτας, μια προσθήκη με προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ, μια μελέτη την οποία την ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με την εταιρεία Κωνσταντακόπουλου, η οποία συνδράμει τα μέγιστα την περιφέρεια Πελοποννήσου σε θέματα που έχουν να κάνουν με μελέτες και γενικώς με τη δυνατότητα να μπορούμε να εκτελέσουμε έργα άρτια. Ένα έργο το οποίο το εντάξαμε στο ΠΕΠ, στο ΕΣΠΑ, και του οποίου την δημοπράτηση εγκρίναμε σήμερα. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω στην περίοδο αυτή που είμαστε πόσο σημαντικό είναι να επεκτείνονται οι νοσοκομιακές υποδομές. Ελπίζω σύντομα, δηλαδή μέσα στο 2021, το ίδιο να μπορούμε να λέμε και για το Πανεργατικό Νοσοκομείο,
όπου με χρήματα της περιφέρειας, μέσω της πελοκόνησης ΑΕ, ολοκληρώνεται η μελέτη για προσθήκη τριών ορόφων πάνω από τα εξωτερικά ιατρία. Επομένως, να μπορούμε να λέμε ότι δρομολογούμε άμεσα την βελτίωση των υποδομών σε δύο στα σημαντικότερα νοσοκομεία της Μεγάλης Πελοποννήσου. Ένα από τα θέματα που υπήρξαν κάποιες ενστάσεις από την πλευρά της μειοψηφίας, των μελών της μειοψηφίας της Μίζωνος, ήταν το θέμα της τουριστικής προβολής και κυρίως για το θέμα και των μελών της Επιτροπής, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο που διαχειρίζεστε το θέμα. Να μας πείτε τη δική σας άποψη και πώς κρίνετε τις ενστάσεις που υπήρξαν. Να σας πω το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την τουριστική προβολή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως έχει πει πολλές φορές ο Περιφερειάρχης, η περιφέρεια Πελοποννήσου διαχρονικά, εδώ και πολύ καιρό, απολαμβάνει το 2,5% του τουριστικού εισοδήματος της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο ούτε μας κάνει υπερήφανος, ούτε προφανώς είναι το ποσοστό που αναλογεί σε μια περιοχή η οποία έχει ιστορικούς τόπους πολύ μεγάλης αξίας, ας μην πω τους σημαντικότερους στη χώρα, αλλά από τους σημαντικότερους της χώρας. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, δηλαδή στο χώρο, στο κέντρο που έρχονται οι τουρίστες, σχεδόν όλοι οι τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα. Έχει ένα σημαντικό αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Έχει δυνατότητα να δέχεται τουρίστες και το χειμώνα και το καλοκαίρι, είτε αυτό έχει να κάνει με την Αρκαδία, είτε έχει να κάνει με τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, τους άλλους νομούς δηλαδή που έχουν θάλασσα. Μια περιοχή λοιπόν με τέτοιους προορισμούς και με τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι τουλάχιστον άδικο μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα εκατομμύρια τα οποία έχουν δαπανηθεί για την προβολή ή για την σε εισαγωγικά προβολή του τουριστικού της προϊόντος, να έχει μόνο το 2,5% του εισοδήματος του τουριστικού που έχει η χώρα. Αυτό προσπαθούμε να ανατρέψουμε και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε, να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών μας και το εισόδημα το οποίο μένει στους Πελοποννήσιους επιχειρηματίες μέσα από μια συντονισμένη δράση προβολής. Και ανάμεσα στα άλλα, αυτός ήταν ο λόγος του σημερινού θέματος για το οποίο υπήρξε αντίρρηση. Σέβομαι την αντίρρηση, πρέπει να πω όμως, είπε η εκπρόσωπος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, γιατί η αντίρρηση εστιάστηκε μόνο στην Μίζωνα Αντιπολίτευση. Θα έχω να κάνω ένα σχόλιο μετά γι' αυτό. Είπε ότι τον τουρισμό πρέπει να τον αφήσουμε έξω από πολιτικές ή παραταξιακές αντιπαραθέσεις. Την ίδια άποψη έχω και εγώ. Αλλά το να τον αφήσουμε έξω σημαίνει να βοηθήσουμε όλοι στη βελτίωση του προϊόντος. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι εγώ αρκούμε στο να έχω 2,5% του τουριστικού προϊόντος της χώρας στην Πελοπόννησο, αυτοί δεν είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θέλουμε να βοηθήσουμε την περαιτέρω ενίσχυση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, το να μπορούμε στην Πελοπόννησο 12 μήνες το χρόνο να έχουμε τουρίστες. Βλέπετε τη σημαντική προσπάθεια που κάνουμε όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τον τουρισμό, διότι με τον τουρισμό έχουν να κάνουν τα σκουπίδια, με τον τουρισμό έχουν να κάνουν οι υποδομές που βελτιώνουμε, με τον τουρισμό έχει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε στα θέματα τα υγειονομικά. Φέραμε αποτελέσματα το 2020, είδατε ότι το καλοκαίρι του 2020 ήταν ένα καλό τηρουμένο των αναλογιών καλοκαίρι για την Πελοπόννησο και αυτό έχει να κάνει και με τα μέτρα που πήραμε. Το ίδιο κάνουμε τώρα και στον ίδιο στόχο, επιδιώκουμε με την προβολή του τουριστικού μας προϊόντος. Είναι σεβαστές οι διαφορετικές γνώμες, αλλά καλό θα ήταν όλοι μας να έχουμε έναν κοινό στόχο. Και ο κοινός στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η ενίσχυση των επιχειρηματιών μας στον τουριστικό τομέα. Τώρα κατά τα λοιπά, να σας πω το εξής. Μια παράταξη όταν καταψηφίζει μια προγραμματική σύμβαση, εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν δικαιούται, αλλά είναι λίγο ανίκιο να λες καταψηφίζω την προγραμματική σύμβαση, αλλά στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης γιατί δεν με βάζετε μέσα. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω πολύ εύκολα αυτό. Αν αρνείσαι να ψηφίζεις μια προγραμματική σύμβαση, πώς μπορεί να λες ότι κατηγορώ την πλειοψηφία η οποία δεν με προτείνει να μετέχω στη συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση δια της συμμετοχής μου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα είχαμε θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με εκπροσώπους της περιφέρειας σε τρεις διαφορετικές προγραμματικές συμβάσεις. Εκεί λοιπόν, με δική μας εισήγηση, εκπροσωπήθηκε η παράταξη του κ. Τατούλη, εκπροσωπήθηκε η παράταξη του κ. Δέδε, εκπροσωπήθηκε η παράταξη της κ. Λιμπεροπούλου. Δεν καταλαβαίνω ποια ένσταση υπάρχει από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση. Θα ήθελε να εκπροσωπείται αυτή μόνο και καμία άλλη παράταξη από τις παράταξεις της μειοψηφίας, ή θα ήθελε να έχει το δικαίωμα όταν εκπροσωπείται σε κάποιες προγραμματικές συμβάσεις και βεβαίως συμφωνούμε και εμείς σε εκείνες που δεν εκπροσωπείται να σηκώνει τη σημαία της Επανάστασης, ξεχνώντας να πει ότι
ένα λεπτό πριν, πέντε λεπτά πριν, είχαμε προτείνει εμείς εκπροσώπους της και προφανώς το δέχτηκε σε άλλες προγραμματικές συμβάσεις. Ο τουρισμός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος για την περιφέρεια Πελοποννήσου που δεν προσφέρεται για μικροκομματική εκμετάλλευση, προσφέρεται για κοινό αγώνα και μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που να φέρουμε αποτέλεσμα και να κάτσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να πούμε τι έκανε ο καθένας. Εμείς πρόθυμα θα αναγνωρίσουμε τη συμβολή του καθενός, αλλά δεν μπορεί να μην ξεκινήσουμε από συγκεκριμένες βάσεις. Και βάση είναι το γεγονός ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το τι απολαμβάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι σήμερα, μετά από τα πολλά εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για την προβολή, η οποία προφανώς και δεν είναι αποτελεσματική ως σήμερα.